μαζικές και με παλμό ήταν οι δύο πορείες διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ, με τους διαδηλωτές να ζητούν μεταξύ άλλων ουσιαστικά μέτρα για αξιοπρεπή διαβίωση, μέτρα κατά της ακρίβειας και αυξήσεις στους μισθούς πείνας. Σήμερα οι εργαζόμενοι στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα, ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση, ότι φτάνει πια, δεν μπορούν να παίζουν με την αξιοπρέπειά μας. Εδώ και τώρα θέλουμε συλλογικές συμβάσεις, θέλουμε αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εργασιακής κρίσης. Δεν αντέχουν άλλα τα νοικοκυριά. Σήμερα καλούμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μιλάει για πλεόνασμα 8 δις, να μας πει πού μπορούν να διατεθούν αυτά τα 8 δις. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή στενάζουν με μισθούς κάτω των 800 ευρώ και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα δεν υπάρχουν πουθενά. Οι εργαζόμενοι σήμερα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στέκονται για ακόμα μία φορά απέναντι στην πολιτική της ακρίβειας, της στοχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, απέναντι στην υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους. Με χρώματα και μουσικές θα σας τα τραγουδήσω. Εργατή, χωρίς, χωρίς αφεντικό. Στο κάλεσμα του Πάμε είμαστε εδώ. Λέμε στην κυβέρνηση ότι τα εργατικά μέτρα δεν θα περάσουν. Δίνουμε τη μάχη για να αυξηθούν οι μισθοί, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να υπάρχει ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Δεν μπορεί σήμερα ένας εργαζόμενος να επιβιώσει με 780 ευρώ καθαρά. Από αυτό εδώ το βήμα είναι βήμα κλιμάκωσης των αγώνων μας. Από εδώ εδώ λέμε ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Κατάδυσαν τις συντάξεις μας προνοιακά επιδόματα. Είναι η ίδια η πολιτική που φτωχοποιεί την πλειοψηφία των εργαζομένων. Είμαστε εδώ μαζί με τους εργαζόμενους, φοιτητές και νεολαίους, γιατί το ίδιο καζάνι είναι μπροστά μας. Δυναμικό παρόν έδωσαν υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα στην κυβέρνηση, αντιστεκόμενοι στην υποβάθμιση της υγείας και της παιδείας. Να διαδηλώσουμε ενάντια στη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, ενάντια στην παρατεταμένη ακρίβεια που τσακίζει το σύνολο των εργαζομένων και να διεκδικήσουμε αυξήσεις μισθών. Κάτω η πολιτική της πείνας, θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία να μας δώσει πίσω τα κλεμμένα, αυτά που πήρε η μνημονιακή καταιγίδα. Γιατί διεκδικούμε δουλειά με δικαιώματα, δουλειά με αξιοπρέπεια και δουλειά που να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον κόσμο που έχει ανάγκη. Γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο. Ο λαός για οποιαδήποτε παροχή υγείας πρέπει πλέον να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Θα στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα έτσι ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορούν να συνεχιστούν όλες αυτές οι επαίσθητες πολιτικές. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, φορείς, σωματεία, συνδικάτα, υγειονομικοί, συνταξιούχοι, οικοδόμοι και όχι μόνο, ένωσαν τις φωνές τους και κατέβηκαν στους δρόμους, ενώ προηγουμένως συμμετείχαν σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας και μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου, με τους ίδιους να είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα.